Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η συμμετοχή στα κοινά πηγάζει από την ανάγκη για προσφορά στον τόπο μας. Και είναι σημαντικό να βλέπουμε νέες και νέους να συμμετέχουν ενεργά, να διεκδικούν αυτό που όλοι επιδιώκουμε, ένα Δήμο ισχυρό, ένα Δήμο που σταθερά και με ασφάλεια αναπτύσσεται και προοδεύει. Ένα Δήμο που εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες για την Καλαμάτα που αξίζει να ζήσει. Σε αυτήν την κατεύθυνση, σημαντικός ήταν και παραμένει ο ρόλος των κοινοτήτων που σε συνεργασία με τον Κεντρικό Δήμο έχουν ως προτεραιότητα θέματα καθημερινότητας, κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και θέματα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη του τόπου. Σήμερα, με χαρά καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια της Δημοτικής Πρωτοβουλίας για το Δήμο Καλαμάτας νέες και νέους υποψήφιες και υποψήφιους για τις κοινότητες Βέργας και Καλαμάτας και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Κοινότητα Βέργας, Κότση Άρτεμις. Η Άρτεμις είναι απόφοιτη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Καλαμάτας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα τεχνοοικονομικά συστήματα και στη διοίκηση. Έχει εργαστεί σε διάφορους δημόσιους φορείς και τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. Είναι παντρεμένη με τον Λέκα Παναγιώτη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα παιδί. Καλή επιτυχία, Άρτεμις. Ευχαριστώ πολύ. Μέτζα Σπυριδούλα. Η Σπυριδούλα είναι απόφοιτη του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε ιδιωτικούς ρηφοροϊπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης πόλης μας. Ενώ τα τελευταία δύο χρόνια είναι αναπληρώτρια νηπιαγωγός στις σχολικές δομές του νομού Μεσσηνίας. Έχει προσφέρει εθελοντική εργασία στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Καλαμάτας, ενώ είναι κάτοχος διπλώματος της Γραφής Τυφλών Μπρέιλ. Ζει στη Βέργα και είναι μέλος του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας. Είναι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο και έχουν αποκτήσει μια κόρη. Σπυριδούλα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, Αγγελάκης Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι απόφοιτος τεχνικού επαγγελματικού λυκείου. Εργάζεται στην καρποβιομηχανία Καρέλια. Η αγάπη του για τα ζώα τον οδήγησε να κάνει ένα καινούργιο επιχειρηματικό άνοιγμα, δημιουργώντας το πρώτο πάρκο απασχόλησης και ψυχαγωγίας ζώων. Παράλληλα, διατηρεί κατάστημα με ζωοτροφές και είδη πρώτης ανάγκης για ζώα στην πόλη της Καλαμάτας. Η αγάπη του για τα κοινά έχει ξεκινήσει από μικρή ηλικία. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ενώ μέχρι και σήμερα παραμένει εξωτερικός συνεργάτης του Υπουργείου Αθλητισμού. Παναγιώτη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μόρχη. Αποστολόπουλο Σπυρίδων. Ο Σπύρος είναι υπαξιωματικός του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Έχει διατελέσει οργανωτικός γραμματέας Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου για δύο θητείες. Είναι πρώην αθλητής βόλεϊ στην ομάδα Καλαμάτα 80 και υπεύθυνος μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της ομάδας. Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε πλήθος αθλητικών τουρνουά και event στην πόλη μας. Είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο κόρες. Σπύρο, καλή επιτυχία. Γαλανόπουλος Δημήτρης Χρήστος. Ο Δημήτρης είναι απόφοιτος λυκείου και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Σε ηλικία μόλις 18 ετών υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο στην Α' Εθνική στην Ελλάδα. Ταξίδεψε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα στο ποδόσφαιρο. Όμως δυστυχώς ένας σοβαρός τραυματισμός ήταν η αιτία να αποχωρήσει, να σταματήσει. Είχε εργαστεί για πολλά έτη στο Ανόβερο της Γερμανίας σε επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης, εκ των οποίων αρκετά από αυτά ως υπεύθυνος σε μεγάλες αλυσίδες του συγκεκριμένου χώρου. Μετά από 11 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Γερμανία, επέστρεψε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας έχοντας κατάστημα εμπορίου στον κλάδο του Ναργιλέ, παρέχοντας και υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα σε χώρους εστίασης. Δημήτρη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλες και όλους καλή επιτυχία. Να ενημερώσω ότι οι ανακοινώσεις υποψηφίων του συνδυασμού μου θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση και το επόμενο διάστημα. Περίπου το τέλος Ιουλίου θα έχουμε ανακοινώσει το μεγαλύτερο μέρος του συνδυασμού στο Δήμο και σε όλες τις κοινότητες. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.